πολίτες εδώ που παρά το γεγονός ότι είμαστε σε μια εργάσιμη μέρα και σε ώρα δύσκολη έχουν έρθει εδώ για να παραστούν στα εγκαίνια της υποδιεύθυνσης ασφαλείας της Δυτικής Αττικής, πράγμα που σημαίνει ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό για αυτούς. Θέλω να σας εκφράσω τη μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα στην πόλη σας, στον Δήμο σας, με αφορμή τα εγκαίνια του κτηρίου που θα στεγάσει τις υπηρεσίες της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Δυτικής Αττικής. Και θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη Δημοτική Αρχή και το Δήμαρχο για την παραχώρηση αυτών των εγκαταστάσεων. Όπως επίσης και για την παράδοση 8 νέων περιπολικών που θα ενισχύσουν την προσπάθεια που καταβάλουν οι αστυνομικοί, άνδρες και γυναίκες για την εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας στην τοπική κοινωνία. Γιατί η ασφάλεια, φίλες και φίλοι, πάνω απ' όλα είναι ένα δικαίωμα που αφορά ανεξαιρέτως όλους τους πολίτες, όχι μόνο αυτούς που κατοικούν σε εντός εισαγωγικών προνομιακές περιοχές, όχι μόνο σε όσους έχουν υψηλά εισοδήματα, σε όλους ανεξαιρέτως. Και γι' αυτό, υπό μία έννοια, η εδραίωση αυτού του αισθήματος, του αισθήματος της ασφάλειας στις περιοχές με υψηλά κρούσματα παραβατικότητας και εγκληματικότητας στο παρελθόν, θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο μία υπόθεση επιχειρησιακής επάρκειας της ελληνικής αστυνομίας, αλλά είναι ένα κρίσιμο θέμα που αφορά την ίδια την κοινωνική συνοχή, ένα κρίσιμο θέμα που αφορά την ισότητα και την δικαιοσύνη σε μια κοινωνία, που αφορά στο τέλος τη δημοκρατία στον τόπο μας. Διότι ασφάλεια και δημοκρατία είναι δύο έννοιες αλληλοσυναρτώμενες. Για να το πω πιο απλά, δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία χωρίς ο πολίτης, ο κάθε πολίτης, να είναι και να αισθάνεται ασφαλής. Αλλά και την ίδια στιγμή δεν μπορεί να υπάρξει ασφάλεια χωρίς η αστυνομία να είναι και να αισθάνεται δημοκρατική. Και γι' αυτό θεωρώ εξαιρετικά σημαντικά όσα είπε ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας από αυτό το βήμα, που κατά την θητεία του είχαμε τις σημαντικότερες συσσωρευμένες επιτυχίες τα τελευταία χρόνια για την ελληνική αστυνομία. Το θεωρώ σημαντικό διότι πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται μια σπουδαία δουλειά στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της επιχειρησιακής ετοιμότητας, του επαγγελματισμού, αλλά και του βαθέματος της δημοκρατίας. Αυτό που είπε δηλαδή ότι υπάρχει μια άλλη αντίληψη που δεν βασίζεται στην καταστολή, δεν έχουμε τον πολίτη απέναντί μας, αλλά θέλουμε να είμαστε δίπλα του, εκεί όπου αισθάνεται ότι πρέπει ο αστυνομικός να είναι δίπλα του. Και από αυτή την έννοια, αυτός είναι και ένας από τους λόγους της παρουσίας μου σήμερα εδώ σε αυτά τα εγκαίνια. Για να εξάρω την πρωτοβουλία του Δημάρχου και του Δήμου της Φυλής, για να δηλώσω τη σημασία και την προτεραιότητα που αποδίδει η κυβέρνηση στο θέμα της ασφάλειας των πολιτών, αλλά και για να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την ηγεσία, αλλά κυρίως τους άνδρες και τις γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας που υπηρετούν εδώ στην υποδιεύθυνση της Δυτικής Αττικής. Διότι πρόκειται για ανθρώπους με υψηλή αίσθηση καθήκοντος και με επαγγελματισμό που ενεργούν καθημερινά για την διασφάλιση, την διαφύλαξη,
της ασφάλειας των πολιτών τόσο στο Δήμο Φιλής, όσο όμως και συνολικότερα στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Σήμερα λοιπόν κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα για την εδραίωση του αισθήματος της ασφάλειας των πολιτών, για την τήρηση του νόμου και την διαφύλαξη της κοινωνικής ειρήνης. Οδηγός μας σε όλη μας τη δράση στα ζητήματα της ασφάλειας είναι ο σεβασμός αυτού του αγαθού, στο οποίο έχει δικαίωμα ο κάθε πολίτης ξεχωριστά, και φυσικά υποχρέωση της πολιτείας είναι να παρέχει αυτό το αγαθό σε κάθε πολίτη ξεχωριστά. Και θέλω να το τονίσω αυτό το «σε κάθε πολίτη ξεχωριστά», διότι στη χώρα μας δυστυχώς για χρόνια αυτό δεν ήταν αυτονόητο. Για δεκαετίες παρατηρήθηκαν δύο σημαντικές τρευλώσεις, οι οποίες προκάλεσαν πολλαπλά προβλήματα τα οποία κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε. Η πρώτη στρέβλωση αφορά την επιλεκτική αστυνόμευση. Ολόκληρες περιοχές της χώρας, είτε λίγα λεπτά από την πρωτεύουσα, είτε στην περιφέρεια, πρακτικά αγνοήθηκαν ως προς την παροχή επαρκούς και αποτελεσματικής αστυνόμευσης. Και φυσικά γι' αυτό δεν ευθύνονται τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, αλλά ήταν μια συνειδητή επιλογή των εκάστοτε πολιτικών ηγεσιών, οι οποίες ίσως θεωρούσαν ότι η ασφάλεια των πολιτών σε κάποιες περιοχές ήταν σημαντικότερη από ότι η ασφάλεια κάποιων άλλων πολιτών σε κάποιες άλλες περιοχές. Η δεύτερη στρέβλωση αφορά την εφαρμογή μιας πολλές φορές αδιέξοδης και την επιμονή στην εφαρμογή για χρόνια μιας πολλές φορές αδιέξοδης και αναποτελεσματικής κατασταλτικής πολιτικής, η οποία κατά κανόνα υιοθετούνταν μετά από τραγικά γεγονότα και ενοχοποιούσε συλλήβδην κοινωνικές κατηγορίες ή ομάδες πολιτών. Και φυσικά τα κριτήρια της δυστυχώς δεν ήταν ποτέ, σχεδόν ποτέ επιχειρησιακά, αλλά πρωτίστως ιδεολογικά. Για μας όμως είναι καθήκον κάθε πολίτης αυτής της χώρας, όπου και αν βρίσκεται, να νιώθει ασφαλής και προστατευμένος απέναντι σε κάθε μορφής κίνδυνο. Διότι για μας, και πιστεύω για όλους έτσι πρέπει να είναι, δεν υπάρχουν πολίτες πολλών κατηγοριών, όπως δεν υπάρχουν και περιοχές πολλών κατηγοριών. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η ελληνική αστυνομία έχει άξια και ικανά στελέχη σε κάθε γωνιά της χώρας, έτοιμα να επιτελέσουν το καθήκον τους με αυταπάρνηση και με ανιδιοτέλεια. Γι' αυτό άλλωστε και το τελευταίο διάστημα, παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα, έχουμε αυτές τις πολύ σημαντικές επιτυχίες. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, γνωρίζω καλά, είχα και την ευκαιρία να ενημερωθώ από τον Δήμαρχο για το πολύ σημαντικό έργο που επιτελείται στο Δήμο. Γνωρίζω καλά ότι βρίσκομαι σε έναν Δήμο, σε μια περιοχή, σε έναν τόπο που έχει πραγματική ανάγκη της φροντίδας και της δραστηριοποίησης όλων μας. Γνωρίζω καλά ότι βρίσκομαι σε έναν τόπο που έχει πραγματική ανάγκη να δράσουμε προκειμένου να ενισχύσουμε το αίσθημα της ασφάλειας των πολιτών. Και γνωρίζουμε άλλωστε πολύ καλά ότι η περιοχή σας δεν είναι από αυτές που εντός εισαγωγικών πουλάνε κάθε λίγο και λιγάκι στο αφήγημά τους οι έμποροι της τρομολαγνίας, ή για να το πω ακριβέστερα, ορισμένοι αναφέρονται συχνά στη Φιλή, στα Ανολιώσια, στο Ζεφύρι, μόνο για να αποσπάσουν πολιτικά ωφέλη μετά από τραγικά περιστατικά, ή για να αναπαράγουν μια φεδρή λογική συλλογικής ενοχοποίησης συμπολιτών μας και ταύτισή τους με παραβατικές συμπεριφορές. Εμείς όμως, όπως και στο σύνολο της πολιτικής που ακολουθούμε,
έχουμε μια τελείως διαφορετική αντίληψη. Δεν πιστεύουμε ότι η παραβατικότητα βρίσκεται στο DNA των ανθρώπων. Βρισκόμαστε στην αντίπερα όχθη αυτής της λογικής. Στην όχθη της νυφάλιας, ψύχρεμης, συγκροτημένης στρατηγικής, ώστε να επιλύονται τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Και από εδώ, από το νέο κτίριο υποδιεύθυνσης ασφάλειας Δυτικής Αττικής, δίνουμε το μήνυμα ότι υλοποιούμε ένα σχέδιο για την αναβάθμιση της ασφάλειας συνολικά στην περιοχή και για την αναβάθμιση της περιοχής. Προχωρήσαμε το περασμένο καλοκαίρι στην ενίσχυση του δυναμικού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής με 210 νέους αστυνομικούς. Διότι η δική μας η αντίληψη είναι ότι ο αστυνομικός πρέπει να βρίσκεται εκεί που γεννάται το έγκλημα και όχι να στηβάζονται κατά δεκάδες οι αστυνομικοί είτε στα γραφεία υπουργών, βουλευτών ή δημοσιογράφων ή επωνύμων του δημόσιου βίου που πολλές φορές έχουν τη δυνατότητα να έχουν ασφάλεια και από την τσέπη τους, από το πορτοφόλι τους. Συγκεκριμένα 30 αξιωματικοί, 25 αρχιφύλακες, 130 αστιφύλακες και 25 ειδικοί φρουροί ήρθαν στην περιοχή. Η ελληνική αστυνομία έχει πλέον εδώ ένα μάχημο κέντρο από το οποίο μπορεί πλέον να ελέγχει την κατάσταση και να ενισχύει τους μηχανισμούς πρόληψης πιθανών παραβατικών και εγκληματικών πράξεων. Να έχει δηλαδή εδώ το κέντρο της δυνάμεις και την επιχειρησιακή ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή και όχι να αναγκάζεται να δρά κατόπιν εορτής. Και αυτό είχε μέχρι σήμερα αυτά αποτελέσματα στην μείωση της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας, τα οποία τα νιώθουν οι πολίτες, τα αισθάνονται και βεβαίως είχα την ευκαιρία να το συζητήσω και με τον Δήμαρχο που μου το επιβεβαίωσε. Τα τελευταία χρόνια δόθηκε σημαντικό βάρος στις περιπολίες. Μέσα σε ένα χρόνο, από τον Οκτώβρη του 2016 ως τον ίδιο μήνα του 2017, οι περιπολίες στο σύνολο της Δυτικής Αττικής σχεδόν διπλασιάστηκαν, ενώ είναι ακόμα πιο αυξημένες τους πρώτους μήνες του 2018, γεγονός που έχει συμβάλει στο σημαντικό περιορισμό των παραβατικών πράξεων. Τους τελευταίους μήνες, τους πρώτους του 2018, έχουν καταγραφεί 1.100 συλλήψεις, αποδεικνύοντας την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της ελληνικής αστυνομίας στον τομέα της πάταξης του οργανωμένου εγκλήματος στη Δυτική Αττική. Όλα τα παραπάνω συντείνουν στο ότι πλέον γίνεται μια σοβαρή και οργανωμένη προσπάθεια με σχέδιο και ιεραρχήσεις. Μια προσπάθεια που πλέον έχει αρχίσει να αποδίδει αποτελέσματα. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι σε αυτόν τον δρόμο θα συνεχίσουμε. Με ακόμα μεγαλύτερη προσήλωση μάλιστα. Και πάντα μέσα από την διαρκή επικοινωνία της πολιτικής και της επιχειρησιακής ηγεσίας της αστυνομίας με τους φορείς της περιοχής, ώστε να προλαμβάνονται δυσάρεστες καταστάσεις και να επιλύονται άμεσα ζητήματα όποτε παραστεί ανάγκη. Φίλες και φίλοι, η εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας είναι απολύτως καθοριστικό στοιχείο για την ευημερία μιας περιοχής, δεν είναι όμως το καθοριστικό. Είναι καθοριστικό, με συγχωρείτε, δεν είναι το μοναδικό. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα κρίσιμα. Θα έλεγα ότι έχει επίσης πολύ μεγάλη σημασία, πολύ μεγάλη βαρύτητα το βιωτικό επίπεδο, ο τομέας των υποδομών. Η κοινωνική συνοχή συναρτάται και από αυτό και βεβαίως η κοινωνική προστασία, η δυνατότητα πρόσβασης στην εργασία, οι συνθήκες της εργασίας, όλα αυτά παίζουν καθοριστικό ρόλο. Αλλά και οι μεταφορές, η ενέργεια. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια για τα ζητήματα που αφορούν τις υποδομές της περιοχής με την ευκαιρία της παρουσίας μου εδώ. Είναι ζωτική σημασία για τους πολίτες του Δήμου της Φυλής ότι προχωρούν τούτη την ώρα πολύ σημαντικά έργα.
τα έργα εγκατάστασης παροχής φυσικού αερίου, για το οποίο ενημερώθηκα από τον Δήμαρχο ότι προχωρούν με γοργούς ρυθμούς, όπως επίσης ότι εδώ στην περιοχή προχωρά ένα σχέδιο το οποίο επιδιώκουμε να βρει μιμητές και σε πολλούς άλλους δήμους της χώρας, ένα σχέδιο σημαντικό στον τομέα της ενέργειας, όπου προσδοκούμε, σχεδιάζουμε η αποκατάσταση της χωματερής και η μετατροπή της σε περιβαλλοντικό πάρκο, να δώσει τη δυνατότητα μέσα από την αξιοποίηση του νέου νόμου για τις ενεργειακές κοινότητες που ψηφίσαμε, να δώσει τη δυνατότητα βεβαίως μέσα από τη συνεργασία του Δήμου με την Περιφέρεια της Αττικής και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ώστε να αξιοποιηθεί μια μεγάλη θεσμική καινοτομία για την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού πάρκου, μιας δυναμικότητας που βεβαίως αρχικά σχεδιάζουμε για 6 ξεχωριστές ενεργειακές κοινότητες του 1 ΜΒ, που μπορεί στο μέλλον να μεγεθυνθούν ακόμα περισσότερο. Και τι σημαίνει αυτό, ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος δεν είναι μόνο η εξοικονόμηση ενέργειας για τους δημότες, για τους πολίτες, αλλά ο στόχος είναι αυτή η εξοικονόμηση της ενέργειας να πηγαίνει κατευθείαν ως κοινωνική προστασία, ως μέτρο κοινωνικής παροχής και προστασίας σε εκείνους τους πολίτες που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Διότι ο στόχος του Δήμου είναι να δώσει δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα σε εκατοντάδες ευάλωτες ομάδες και οικογένειες, για κάθε ένα μεγαβάτ αντιστοιχεί σε περίπου 500 οικογένειες. Στην προοπτική των 6 μεγαβάτ θα έχουμε αρχικά 3.000 οικογένειες, όπου όπως με διαβεβαίωσε ο Δήμαρχος και συμφωνώ απόλυτα με αυτή την πολιτική, θα έχουν δωρεάν ρεύμα, ηλεκτρικό ρεύμα με κριτήρια εισοδηματικό, με κριτήριο τα χαμηλά τους εισοδήματα και τις πραγματικές τους ανάγκες. Και αυτό είναι κοινωνική πολιτική. Κοινωνική πολιτική που γίνεται με σχέδιο, κοινωνική πολιτική που γίνεται με όραμα, κοινωνική πολιτική που γίνεται όχι μέσα από μια γενική και αόριστη διαμαρτυρία, αλλά μέσα από τη συμπόρευση και την κοινή προσπάθεια. Στον τομέα των μεταφορών, να αναφέρω ότι υλοποιούμε ένα συνολικό σχεδιασμό για την αναβάθμιση της διασύνδεσης της περιοχής, επενδύοντας ιδιαίτερα στον τομέα των σιδηροδρόμων. Αποκαθίσταται η λειτουργία παρά την προσωρινή ταλαιπωρία των πολιτών και αναβαθμίζεται ο σταθμός του προαστιακού στα Άνω Λιώσια. Ξεκινά σε λιγότερο από 2 εβδομάδες η λειτουργία του νέου σιδηροδρομικού σταθμού στο Ζεφύρι, ενώ επιλύθηκαν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες σε σχέση με τις συνδέσεις. Και τέλος, ξεκίνησαν πρόσφατα οι μελέτες και θα παραδοθούν ως τα τέλη του καλοκαιριού για την αναβίωση της σιδηροδρομικής γραμμής από τα Άνω Λιώσια ως τα Μέγαρα. Στο έργο προβλέπεται η κατασκευή και η λειτουργία νέου κλάδου προαστιακού σιδηροδρόμου από τα Άνω Λιώσια ως τα Μέγαρα, εντός του υφιστάμενου σιδηροδρομικού διαδρόμου της παλιάς σιδηροδρομικής γραμμής προς Πελοπόννησο, σύμφωνα με το ρυθμιστικό σχέδιο Αττικής. Το συνολικό μήκος του νέου κλάδου του προαστιακού θα είναι 36 χιλιόμετρα και θα υπηρετεί το Δήμο Φιλής, τον Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα, το Λουτρόπυργο, τη Νέα Πέραμο, τα Μέγαρα. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να κλείσω με κάτι που κατά την άποψή μου είναι θεμελιώδες, όχι μόνο για τον τόπο σας εδώ, θα έλεγα για το σύνολο της πατρίδας μας. Και είναι το ζήτημα της κοινωνικής ενσωμάτωσης ομάδων πληθυσμού και κατ' επέκταση το ζήτημα της άρσης της κοινωνικής περιθωριοποίησης και των κοινωνικών διακρίσεων. Η επιλογή της περιθωριοποίησης, του αποκλεισμού
και εν τέλει της συλλογικής ενοχοποίησης ενός τμήματος συμπολιτών και συμπατριωτών μας, θα έλεγα ότι αποτελεί ηθικό όνειδος αλλά και συνταγή διάρρηξης του κοινωνικού ιστού. Και θέλω ιδιαίτερα να αναφερθώ στους Ρωμά που διαμένουν για δεκαετίες στην περιοχή και να πω ότι είναι απαράδεκτο από ορισμένους να γίνονται από διοπομπαίος τράγος και ταυτόσιμο της παραγματικότητας. Αυτή είναι μια λογική η οποία όπου ακολουθήθηκε ιστορικά έθρεψε γενιές με το δηλητήριο του μίσους και του ρατσισμού και οδήγησε σε κοινωνικές τραγωδίες. Και είναι, θα έλεγα, με επίγνωση των λόγων μου, ντροπή, κατέχοντες το δημόσιο αξίωμα, όπως αυτό του βουλευτή ή του πρώην υπουργού μάλιστα, να αναπαράγουν ένα τέτοιο διχαστικό και ρατσιστικό λόγο απέναντι σε μια κατηγορία συμπολιτών μας. Και όταν μάλιστα αυτός ο λόγος, όταν αναπαράγεται, όταν παράγεται και αναπαράγεται, δεν επιφέρει συνέπειες σε αυτούς που τον παράγουν, η πολιτική ευθύνη και η ντροπή δεν βαραίνει αποκλειστικά αυτούς, αλλά και την πολιτική τους ηγεσία, την ηγεσία τους. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ρωμά συμπολίτες μας και έχουμε επιλέξει να δώσουμε έμφαση σε αυτά. Να μην τα αγνοήσουμε. Προβλήματα που δεν προέρχονται από κάποια δήθεν καταγωγική ιδιαιτερότητα, αλλά είναι αποτέλεσμα μιας διαχρονικής επιλογής όλα τα προηγούμενα χρόνια να αντιμετωπιστούν με έναν ιδιότυπο τρόπο που στην ουσία τους αφήνει στην τύχη τους. Εμείς επιχειρούμε σημαντικά βήματα προς την αντίθετη κατεύθυνση. Πρώτα και κύρια συγκροτήσαμε την ειδική γραμματεία για την κοινωνική ένταξη των Ρωμά στο Υπουργείο Εργασίας, Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία ξεκίνησε με την αναλυτική χαρτογράφηση των οικισμών του σε όλη την Ελλάδα, αναλυτικά για κάθε περιφέρεια και για καθέναν από τους 52 νομούς. Και αφού καταγράφηκε η συνολική εικόνα και οι πραγματικές ανάγκες, προχωρήσαμε σε μέτρα τα οποία διαρκώς διευρύνονται με τρόπο στοχευμένο, ώστε να άρουμε σταδιακά τον κοινωνικό αποκλεισμό, να απομακρύνουμε το ενδεχόμενο διολίσθησης σε παραβατικές συμπεριφορές και προπάντως να δώσουμε στήριξη στη νέα γενιά των Ρωμά και διέξοδο. Στήριξη και διέξοδο. Με άξονες την άμεση εξάλληψη των ακραία υποβαθμισμένων καταβλισμών, με τη μετεκατάσταση των ανθρώπων που ζουν εκεί σε αξιοπρεπή καταλήμματα, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, την προετοιμασία της σταδιακής πλήρους κοινωνικής ένταξης με έμφαση κυρίως την εκπαίδευση, την απασχόληση και στις παροχές υγείας, την άμεση βελτίωση του ιδιωτικού επίπεδου με την επιδότηση ενοικίου αλλά και ηλεκτρικού ρεύματος, όπως άλλωστε ισχύει και για το σύνολο των συμπολιτών μας με τα αντίστοιχα εισοδηματικά κριτήρια, αυτών δηλαδή που το έχουν ανάγκη. Θέσαμε επίσης ως προϋπόθεση για τη λήψη του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης κάτι πολύ σημαντικό, το να παρακολουθούν τα παιδιά της κάθε οικογένειας ανελιπώς στο σχολείο. Γιατί για μας η εκπαίδευση είναι κλειδί. Το σχολείο μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο. Και τέλος προχωρήσαμε στην ίδρυση των λεγόμενων πολυκέντρων της κάθε κοινότητας σε δημόσια οικόπεδα με προκατασκευασμένους οικίσκους όπου τα παιδιά θα υποστηρίζονται εκπαιδευτικά και υγειονομικά. Με βάση αυτούς τους άξονες κινούμαστε και στην περίπτωση της Φυλής. Και είμαι σίγουρος ότι με την αρρωγή της Δημοτικής Αρχής μπορούμε να προχωρήσουμε και να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Διότι η αναβάθμιση ποιότητας ζωής περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων στον τόπο μας σημαίνει αναβάθμιση του συνόλου του τόπου και του συνόλου της τοπικής κοινωνίας. Θέλω λοιπόν να επαναλάβω κλείνοντας. Βασική μας έγνοια σε αυτόν τον τόπο είναι η νέα γενιά,
είναι κάθε πολίτης, είναι κάθε νέος πολίτης, η νέα γενιά κυρίως, οι νέοι άνθρωποι, η δυνατότητα να αλλάξουμε δηλαδή τα πράγματα. Για μας δεν υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας, δεν υπάρχουν εντός εισαγωγικών υποβαθμισμένες περιοχές. Όταν υπάρχει όραμα και βούληση, μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Και θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, να δώσουμε στηρίγματα και εφόδια για ένα καλύτερο μέλλον, κυρίως στις νέες γενιές. Η Δυτική Αττική, να είστε βέβαιοι, ότι είναι από εκείνες τις περιοχές στις οποίες δείχνουμε ιδιαίτερη προσήλωση, όχι μόνο στους τομείς των υποδομών και της ασφάλειας, αλλά κυρίως και σε αυτόν που αφορά την εκπαίδευση και την προοπτική των νέων ανθρώπων, της νέας γενιάς. Και με αυτή την ευκαιρία θέλω να αναφερθώ και στην στήριξη που παρέχουμε στις δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με μεγάλη χαρά με ενημέρωσε ο Δήμαρχος ότι δεν υπάρχει ούτε ένα παιδί στο Δήμο που δεν έχει πρόσβαση σε παιδικό σταθμό, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά να μιλήσω και για ένα μεγαλόπνο σχέδιο που νομοθετήσαμε και αρχίζουμε να εφαρμόζουμε και αφορά το νέο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής. Επενδύουμε λοιπόν στη γνώση, επενδύουμε στη δύναμη και στις ικανότητες των νέων ανθρώπων, των λαϊκών εργατικών συνοικιών της Δυτικής Αττικής. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον Δήμαρχο για την ουσιαστική συνεργασία και την πρωτοπόρα συνεισφορά του, κυρίως γιατί δείχνει ένα διαφορετικό παράδειγμα. Δεν εξαντλείται κάτι που συνηθίζουν ως κουλτούρα και ως νοοτροπία πολλοί εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης στην κρίνια, στη διαμαρτυρία, αλλά μπαίνει μπροστά και προχωράει με έργα ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, να ενισχυθεί το αίσθημα της ασφάλειας των πολιτών. Εγώ θέλω να το διαβεβαιώσω ότι θα είμαστε αρρωγοί και συμπαραστάτες σε αυτή την προσπάθεια. Και θέλω τέλος να ευχαριστήσω όλους εσάς που βρίσκεστε καθημερινά στη μάχη ενάντια της εγκληματικότητας. Αναφέρομαι στα νέα παιδιά εδώ, αγόρια, κορίτσια της ελληνικής αστυνομίας, άντρες και γυναίκες που βρίσκονται καθημερινά στη μάχη ενάντια στην εγκληματικότητα, στο πλευρό των πολιτών που σας έχουν ανάγκη, που σας χρειάζονται. Να ευχαριστήσω λοιπόν όλους αυτούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, εκεί που πρέπει να βρίσκεται η ελληνική αστυνομία. Στην υπηρεσία του πολίτη, δίπλα στον πολίτη, εκεί όπου γεννάται το έγκλημα για να το καταπολεμά και να το προλαμβάνει. Σας ευχαριστώ θερμά και καλορίζικο στο νέο σταθμό. Να είστε καλά. Σε απευθείας σύνδεση, κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσαμε την ομιλία.